η υπερφορολόγηση αυτών που δεν μπορούν να πληρώσουν, το γονάτισμα των μεσαίων εισοδημάτων και από την άλλη μεριά η φοροδιαφυγή είναι 10 δις. Και η πρόσφατη επίσκεψη Τσίπρα στο ΣΔΟΕ αλλά και όλα τα στοιχεία που έχουμε δείχνει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να ελεγχθεί αυτό το φαινόμενο και ότι τα 5 δις θα μπορούσαν πάρα πολύ γρήγορα να συλλεγούν. Έχει διαλυθεί το ΣΔΟΕ, δεν υπάρχει παρακολούθηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, ακόμα συζητάμε για τη λίστα Λαγκάρτ, ακόμα συζητάμε για, για το GPS και το σύστημα εισρωών νεκρών στο πετρέλαιο κλπ. Για να μην μιλήσουμε για τους φορολογικούς συντελεστές, τις ενδομηλικές συναλλαγές κτλ. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Μιλάμε γενικά για μείωση ή για αύξηση των φόρων και το θέμα είναι φόροι σε ποιους και πώς. Είπαμε λοιπόν εμείς, θα πρέπει να πάψει να υπερφορολογείται η πραγματική οικονομία, η μικρή επιχείρηση, ο μισθωτός, ο άνεργος, αυτός που δεν έχει. Επομένως, το πετρέλαιο θα ξαναγυρίσει εκεί που ήταν. Πριν αρχίσουν οι αυξήσεις. Για όλους. Έχει αυξήσει. Βέβαια, το πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, μιλάμε για 70 λεπτά, 80, 60. Γιατί. 80 λεπτά περίπου. Λοιπόν, γιατί. Για ποιο λόγο. Έχει φανεί ότι επειδή τα έσοδα του δημοσίου από το πετρέλαιο είναι ένα γινόμενο, ο αριθμός των λίτρων, η συνολική ποσότητα με την τιμή του λίτρου της μονάδας, έχουν μειωθεί τα έσοδα από αυτή την πολιτική. Πέρα από τα άλλα δραματικά αποτελέσματα. Μα για τον ίδιο λόγο μειώνεται τώρα 30%. Ναι, αλλά 30% είναι ελάχιστη μείωση. Ακούγεται μεγάλη, αλλά αν σκεφτούμε ότι έχει αυξηθεί 400%, το 30% αφήνει πάλι μια τεράστια τιμή. Κάνουνε τεστ, κάνουνε να δούνε αν θα αυξηθούν τα έσοδα εις βάρος του κόσμου. Από την άλλη μεριά δεν συλλέγουν τίποτα. Θα δημιουργηθεί μια τρύπα με αυτή την επαναφορά της τιμής το 2011. Πόσα έχετε υπολογίσει, αυτό που θα κάνει κόστος, και αυτό που αυτό το συγκεκριμένο μέτρο. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από το ρεπορτάζ. Είναι αυτά που θα δώσει από εδώ και από εκεί για να φαίνεται για επικοινωνιακούς λόγους τα λίγα, να τα πάρει μέσα από το ΦΠΑ. Συζητάνε για ενοποίηση συντελεστών ΦΠΑ με αυξήσεις σε διάφορα είδη. Με ισοδύναμα τώρα, λέτε από γύρω-γύρω. Με ισοδύναμα που ποια ισοδύματα εδώ, είναι. Εδώ, δεν είναι ρωτάω όμως για την τρύπα αυτή καθ' αυτή. Όταν θα έρθετε εσείς στην κυβέρνηση, λέτε θα επαναφέρετε την τιμή. Ναι. Πόσα λεφτά είναι αυτά. Σας είπα ότι έχουμε 10, θα τα ακούσετε με νούμερα στην τοποθέτηση του Τσίπρα. Πάλι θα καταλήξω σε αυτό που λέγει ο Παπανδρέου, ότι υπάρχουν λεφτά που δεν έχουν φορολογική και θα τα πάρουμε από την φορολογία. Δεν είναι αυτό. Θα πούμε συγκεκριμένα πράγματα και λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Λέμε συγκεκριμένα πράγματα για το ΣΔΟΕ, λέμε συγκεκριμένα πράγματα για όλο το κύκλωμα του πετρελαίου. Μοιάζει σαν να είσαστε σίγουρος ότι έχετε έναν τρόπο να χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή μέσα σε ένα εξάμηνο. Είμαστε σίγουροι ότι σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο από τη φοροδιαφυγή ένα ποσοστό γύρω στο 50% μπορούμε να το συλλέξουμε. Και με αυτό πόσο χρόνο εσείς που είστε εκεί υπεύθυνος? Σε λίγο χρόνο, σε μήνες. Έτσι. 50% ναι, ναι, σε μήνες. Ναι, ναι, και με τα μέτρα που θα πάρουμε. Με τα μέτρα που θα πάρουμε, το σύστημα. Θα συνέχεια. Το σύστημα θα αρχίσει να προσαρμόζεται. Δηλαδή, εννοείς, θα πιάσει τους καθηγητές που κάνουν μαύρα ιδιαίτερα. Ναι, μην αρχίσετε με αυτή την περιοδοσιοκτολογία. Εγώ σα λέω. Ποια είναι τα μαύρα? Λέω για μεγάλα νούμερα. Γιατί αφήνετε ακόμα την ελευθερμπορία του πετρελαίου? Γιατί αυτό που έκανε η Βουλγαρία σε ελάχιστο χρόνο. Σε ελάχιστο χρόνο που έβαλε ταυτόχρονα 4 ανιχνευτές και GPS και σύστημα εισρωών νεκρών δεν μπορεί να γίνει εδώ πέρα. Γιατί έχετε ελέγξει μόνο 25 από τη λίστα Λαγκάρτ? Γιατί εξυπηρετείτε συγκεκριμένα συμφέροντα, αυτά τα συμφέροντα. Διότι το φορολογικό σύστημα είναι άδικο, είναι ακραία άδικο το φορολογικό σύστημα, το αφήνετε άδικο. Εγώ επειδή πήγα σε βενζινάδικο και ρώτησα με ποιο τρόπο γίνεται η διανομή πετρελαίου και τέτοια, έπαθα πλάκα από το τι διαδικασία είναι για να πάρει ένα βιτίνο να το ρίξει στην δεξαμενή. Πρώτα απ' όλα, συνδέονται με το Υπουργείο, από το κομπιούτερ. Δεν ξέρει ότι έχει μπει ηλεκτρονικό σύστημα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για κάτι απίστευτο. Δεν ξέρει ότι έχει μπει ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο ελέγχει κάθε πρακτήριο, την μπαίνει και τη βγαίνει. Μισό, εγώ επειδή πήγα σε βενζινάδικο να το δω, διότι δεν μπορώ να τα διαβάζω. Πήγα στο βενζινά. Τον είχα πάρει τηλέφωνο και όταν θα έρθει το βιτίο, θέλω να έρθω. Πήγα. Μπήκε το βιτίο. Πρώτο, κλείνει το βενζινάδικο. Δεν μπαίνει κανείς να βγαίνει μέχρι να φύγει το βιτίο. Δεύτερο, συνδέεται με το Υπουργείο. Από το κομπιούτερ. Μέσα από το βενζινάδικο. Χτυπάει το νούμερο. Του λέει το
του λέει το Υπουργείο, άρχισε να φορτώνεις στη δεξαμενή. Σου λείπουνε τόσα. Με βάση το 15 βαθμούς πρέπει να έχεις λίγα λίτρα, περισσότερα λίτρα. Τα δηλαδή... σλέπια, ξέρετε τι είναι. Είναι μικρά πετρελαιοφόρα, ναι, τα οποία παίρνουν πετρέλαιο, ναυτιλιακό, ναι, και το βάζουν σε συγκεκριμένες δεξαμενές. Και αυτό με κάποιο τρόπο κυκλοφορεί. Μα σας λέει τώρα ο κ. Καμπουράκης, υπάρχουν, λοιπόν, ότι πια όλα τα έλευνα του ΕΒΑ, ηλεκτρονικά του ΕΒΑ. Άρα έχει χτυπηθεί το λαθρεμπόριο, λέτε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό χτυπηθεί, φυσικά. Αφού σας λένε όλα ηλεκτρονικά. Γιατί και όλη και την κυβέρνηση, νομοθεσία. Και η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν έχει χτυπηθεί. Το αντίθετο. Σημειώστε ότι όλη την νομοθεσία για να γίνουν τα πρακτήρια ηλεκτρονικά συνδεδεμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ την έχει όλη καταψηφίσει. Δεν έχει ψηφίσει το άρθρο. Κάθε φορά που κάνουν απεργία ευαγγελισμοπόλες για να μην μπει το ηλεκτρονικό σύστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρώτος που έλεγε καλά το κάνουν απεργία. Και τώρα τι κάνουν, θα βάλει το ηλεκτρονικό σύστημα, αυτό που βάλει. Έλεος, δηλαδή, έλεος. Έλεος. Παραπληροφορείται. Έλεος. Παραπληροφορείται. Το κόστος αυτού του συστήματος είναι μικρό ως ποσοστό από τα έσοδα που θα έχει το δημόσιο. Τα έχουμε βάλει τα συστήματα. Και βάζουν τα συστήματα αυτά να τα πληρώσει ο Βενζινοπόλης για να καθυστερήσει πάρα πολύ η ολοκλήρωση του συστήματος. Δεν ξέρω από όλη την αλυσίδα του πετρελαίου τι λείπει. Στα βενζινάδικα πάντως ο έλεγχος είναι τόσο λεπτομερής που έπαθα πλάκα. Μέχρι παίρνουν σφραγισμένο, γεμίζουν δοχείο από το βιτίο εκείνη τη στιγμή, το σφραγίζουν. Ωραία, την επόμενη φορά να εξετάσετε το θέμα ως πολύ καλός δημοσιογράφος που είστε του ναυτιλιακού πετρελαίου. Εντάξει, εντάξει. Δεν το, λέω για να, ναι. Το βενζινάδικο πάντως είναι αυτό. Λοιπόν, δεν είναι μία από τις περιπτώσεις, ναι, λοιπόν, που σας λέω, μαζί με τις περιπτώσεις που δεν ελέγχεται. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές δεν ελέγχονται, δηλαδή η δυνατότητα που έχουν επιχειρήσεις μεγάλες. Αυτά τα ίδια, όλα τα ίδια. Ναι. Διότι δεν έχετε κάνει τίποτα, γι' αυτό τα λέμε τα ίδια. Αγοράζουν από τον εαυτό τους, αγοράζουν από τον εαυτό τους από τις θηριατρικές τους, εμφανίζουν μηδενικά κέρδη και ο φορολογικός συντελεστής, ο πραγματικός... Αν μπορέσετε να το κάνετε, νομίζω ότι σε όλη την Ευρώπη είναι θέμα. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν μεγάλες επιτυχίες, επειδή υπάρχουν ειδικοί. Πάντως, αν εσείς λέτε ότι έχετε. Στην εφορία, στο ΣΔΟΕ που το ελέγχουν αυτό. Αν εσείς λέτε ότι έχετε τον τρόπο να χτυπήσετε, λοιπόν, να εισπράξετε το 50% ένα πρόγραμμα. Πόσα λεπτά είναι, κοστολογημένο. Όχι, όχι, άλλο λέω. Δηλαδή, φοροδιαφύγει στην Ελλάδα 10 δις. Βεβαίως. 10 δις φοροδιαφύγει στην Ελλάδα. Ετησίω. Εγώ άκουσα που λέγονται 35-40 δις τόσα χρόνια. Τώρα την κάνα 10. Άρα μην πήξαμε κατά 25%. Σας λέω εγώ. Αυτό είναι σημαντικό. Πιο... Επί 10 χρόνια λέγατε ότι η φοροδιαφύγηση στην Ελλάδα 35%. Δεν λέγατε. Ναι, ωραία. Τώρα, αν είναι ο κ. Μιλιός, έχει μείνει 10 δις. Άρα 25 δις που πήξαμε εμείς. Λοιπόν, ευχαριστώ. Πιο... Άρα, γράψτε σούπερ. Ναι. Ότι η κυβέρνηση Σαμαρά έδειξε 25 δις κατά Μιλιό. Αυτά τα κόλπα. Αυτά τα κόλπα. Κάνεις κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για νούμερα. Ακούστε, κύριε. Όταν μιλάμε για νούμερα. Μιλάμε για νούμερα. Όταν πάτε εσείς υπεύθυνος οικονομικού προγράμματος και πείτε. Θα πληρώσω αυτά που θα χαρίσω με το 50% της φοροδιαφύγησης που θα πιάσω. Αν δεν ξέρεις πόσο είναι αυτό το 50%, και το προφάνηκε δεν ξέρεις, γιατί πέφτουν 5 δισεκατομμύρια το 50%. Άρα είσαι άσχετος. Άρα λοιπόν πας να με βάλεις εμένα να καταστρέψω την πατρίδα μου, ενώ εσύ δεν έχεις κάνει ούτε την απλή αριθμητική που έκανα εγώ τώρα. Για πες μου λοιπόν. Δεν είναι απλή αριθμητική, είναι. Είναι 5 δισεκατομμύρια το 50%. Είναι 35 η φοροδιαφυγή. 35 με 40 λέγανε. 35 με 40 λέγανε. Άρα ή ο Σαμαράς έχει κόψει τη φοροδιαφυγή κατά 30 δισεκατομμύρια, ένα ενδεχόμενο, ή ο Μιλιός δεν ξέρει πόσο είναι η φοροδιαφυγή και κάνει αναλύσει τον αέρα. Λοιπόν. Καταλάβατε τώρα, θα κάτσει να φύγει η Ελλάδα έτσι και πέσει στα χέρια σας. Ναι, εντάξει. Γιατί είστε λοιπόν ακραίοι λαϊκιστές στη μαγωγή της πλάκας. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές μελέτες για την φοροδιαφυγή. Ούτε την αριθμητική δεν έχετε κάνει. Μαζί με την παράνομη δραστηριότητα. Αχ, Θεέ μου. Εμείς δεν λέμε ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα καταστήλουμε. Σε λίγους μήνες, Άδωνη, μισό λεπτό να ρωτήσουμε κάτι. Λοιπόν, κύριε Μιλιά, δύο λεπτά. Δεν λέμε από τη μία μέρα στην άλλη θα καταστήλουμε τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών. Δεν λέμε από τη μία μέρα στην άλλη ότι θα καταστήλουμε όλο το κύκλωμα του τράφικινγκ. Δεν λέμε από τη μία μέρα στην άλλη ότι θα καταστήλουμε τα πλαστά τιμολόγια. Λέτε όμως ότι από τη μία μέρα στην άλλη θα παίρνετε 5 δις. Βεβαίως. Λέμε ότι πάρα πολύ γρήγορα. Από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και από τις δυνατότητες δηλαδή που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα του ελληνικού κράτους, δηλαδή από τις διασταυρώσεις που μπορούν να γίνουν, από τα στοιχεία που υπάρχουν, από την καταγραφή της περιουσίας κτλ. Από αυτό μπορούμε να συλλέξουμε το μισό που είναι 5 δισεκατομμύρια. Δεν λέμε ότι όλο θα τα καταστήλουμε τα πάντα, τα ναρκωτικά, το τράφικινγκ, το αυτό και θα πάρουμε το μισό από τα 35 δις. Λέμε αυτό που υπάρχουν στοιχεία και μπορούν. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν το ξέραμε. Τώρα προφανώς είναι πάρα πολύ σαφές αυτό που λέω. Το μαγαζάτορα πώς θα τον αναγκάσετε να κόβει απόδειξη. Έχεις κάποιο σχέδιο.
Γιατί αλλά η προτεραιότητά μου είναι τα μεγάλα ψάρια. Μάλιστα. Έχω κάποιο σχέδιο και το μαγαζάτορα με τη σύνδεση όλων των ταμιακών μηχανών με το πληροφοριακό σύστημα. Σεβαστό. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, παρακαλώ, για να πάμε στην κυρία Χριστοφυλοπούλου αμέσως μετά. Εσείς θα έχετε το λόγο. Πάμε.